κλασικό νέημα στον εφίελχο, μια κλασική άσκηση, δίνει το ασαφές σύνολο για τον ψηλό, αρχίζει από το 170 τελειώνει στο 210 και για το κοντό που αρχίζει από το 150 και τελειώνει στο 190. Μας ζητάει να υπολογίσουμε το ασαφές σύνολο για τον μέτριο, τον πολύ κοντό και την βεβαιότητα του πολύ κοντού για ύψος 170. Λοιπόν, ο μέτριος είναι ούτε κοντός ούτε ψηλός. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε το όχι κοντός και το όχι ψηλός και να πάρουμε το minimum, το minimum ή αλλιώς το και. Εδώ έχουμε την κατασκευή του όχι κοντός. Βλέπω που τελειώνει το κοντός, το 190. Και άρχιζε από το 1. Άρα κάνω το ακριβώς αντίθετο. Αντί στο 190 να έχω 0, πάω στο 190 και βάζω ότι είχε στην αρχή το κοντός, που είχε 1. Άρα το όχι κοντός είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή η αρχή του κοντός είναι το τέλος του όχι κοντός, εκεί που τελειώνει το κοντός όμως, και η αρχή του όχι κοντός είναι εκεί που τελειώνει το εκεί που αρχίζει μάλλον το κοντός. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να μην αρχίζει από την αρχή των αξών, από εκεί που είναι ψήσον 0, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να βάλει κάτι πιο δύσκολο, αλλά συνήθως παίζει κάτι τέτοιο απλό. Η κλίση του όχι κοντός είναι ένα διασαράντα, γιατί από το 150 μέχρι το 190 που είναι η πράσινη γραμμή στο χ έχουμε διαφορά 40. Έχουμε μια ευθεία ψήσον α χ β, για ψήσον 0 βλέπετε ότι έχουμε 150 το χ, άρα αντικαθιστώ το χ βάζω 150 και το β βγαίνει μείον 15 τέταρτα, άρα η ευθεία είναι α χ, α 1 προς 40 μείον το β 15 τέταρτα. Αντίστοιχα εδώ κατασκευάζω το όχι ψηλός. Το ψηλός βλέπετε πως είναι, αρχίζει από το 170 και πάει στο 210, μου το δίνει από η άσκηση. Εγώ φτιάχνω την κόκκινη γραμμή, το όχι ψηλός. Η κλίση είναι ένα άδεια 40, δηλαδή από το 170 μέχρι το 210 έχουμε 40. Ψήσουν α ή β πάλι, για ψ 0 έχω 170. Και με τέτοια πράγματα πάλι το βρίσκω. Τώρα σχεδιάζω μαζί σε κοινό γράφημα το ούτε ψηλός ούτε κοντός. Λοιπόν, τα βάζω μαζί στο ίδιο γράφημα τώρα και βλέπετε με πράσινο είναι το όχι κοντός, το τρίγωνο για το όχι κοντός, και με κόκκινο και με πορτοκαλί για το όχι ψηλός. Άρα ο μέτριος είναι και τα δύο αυτά μαζί. Προσοχή, ο όχι κοντός είναι από το 150 μέχρι το 180, εκεί που ενώνεται δηλαδή με τον όχι ψηλό, και αντίστοιχα από το 180 μέχρι το 210. Λοιπόν, μετά μας ζητάει να βρούμε το πολύ κοντός. Το πολύ κοντός ξέρουμε ότι είναι το μίσο τετράγωνο, άρα πάμε να βρούμε το κοντός, και που βρούμε το κοντός θα βρούμε το μίσο τετράγωνο. Ο κοντός μας το δίνει άσκηση, το ασαφές σύνολο του κοντού 150 με 190, κλείσει ένα δια 40. Αντίστοιχα πάλι τα ίδια πράγματα κάνουμε εδώ. Ψήσουν α και β, βρίσκω το β ότι είναι μείον 19 τέταρτα. Άρα από το 150 μέχρι το 90 είναι αυτό
αυτό το ασαφέ σύνολο και από το 190 και μετά μέχρι το 230 για παράδειγμα είναι προφανώς 0. Μου σου η κόκκινη γραμμή είναι χίσον 0 από το 190 και μετά. Συνεπώς ο πολύ κοντός θα είναι αυτό το πράγμα που βρήκαμε στο τετράγωνο. Πολύ εύκολο. Και τέλος η βεβαιότητα του πολύ κοντός για ύψος 170 βάζω στο ασαφέ σύνολο του πολύ κοντός όπου έχει το 170 και κάνω τις πράξεις. Ένας οπλασιασμός, μια αφαίρεση και όλα αυτό στο τετράγωνο.